Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα επιβεβαιώνεται περίτρανα και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αν δεν υπήρχε η πρόταση του ΚΚΕ για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής, δεν θα γινόταν σε επίπεδο Βουλής καμία ουσιαστική συζήτηση και καμία έρευνα τόσο για τις πολιτικές όσο και για τις ποινικές ευθύνες για το έγκλημα των Τεμπών. Δεν θα γινόταν δηλαδή καμία διερεύνηση για το πώς η πολιτική της ιδιωτικοποίησης και της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, η πολιτική του τεμαχισμού του ΟΣΕ, από εκεί τα τρένα, από εδώ οι ράγες, η πολιτική που μείωσε δραματικά το προσωπικό του σιδηρόδρομου, που οδήγησε στις αμαρτωλές συμβάσεις τύπου 717, πώς όλα αυτά επέδρασαν στο κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των σιδηροδρόμων. Απ' τη μια μεριά θα είχαμε τη Νέα Δημοκρατία, η οποία ουσιαστικά δεν ήθελε να γίνει τίποτα απολύτως, καμία έρευνα, και αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να ψηφίσει την πρόταση του ΚΚΕ, γνωρίζοντας ότι αυτή θα μπορούσε να περάσει και χωρίς τις δικές της ψήφους, και σπέβδοντας φυσικά να ακυρώσει και να υπονομεύσει το περιεχόμενό της, εκμεταλλευόμενη και την πλειοψηφία που έχει στην Εξεταστική Επιτροπή. Και από την άλλη μεριά θα είχαμε το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, που απλά θέλανε να αιωρείται ένα πυροτέχνημα για προανακριτική επιτροπή, γνωρίζοντας ότι αυτή θα μπορούσε να συγκροτηθεί πραγματικά μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσε να την μπλοκάρει. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη γι' αυτό από το γεγονός ότι εδώ και τρεις μήνες προανέγγειλαν την προανακριτική επιτροπή. Πότε την καταθέσανε? Μόνο όταν είδαν ότι υπάρχει δυνατότητα να ευδοκιμήσει η πρόταση του ΚΚΕ με τη γνωστή συνέχεια. Ο μεν ΣΥΡΙΖΑ να κάνει τη γνωστή αναδίπλωση και ενώ κατήγγειλε πριν την Εξεταστική Επιτροπή στη συνέχεια να την ψηφίζει, το ΔΕ ΠΑΣΟΚ απομονώθηκε εντελώς και καταγράφηκε ως το μοναδικό κόμμα στη Βουλή που δεν ήθελε να συσταθεί καθόλου Εξεταστική Επιτροπή, να μην γίνει δηλαδή καθόλου έρευνα για το έγκλημα στα ΤΕΜΠΗ. Γιατί αντικειμενικά, ο μόνος σίγουρος δρόμος για μια τέτοια έρευνα ήταν έστω αυτή η δυνατότητα που έδινε το Σύνταγμα, που δίνει το Σύνταγμα για τη σύσταση εξεταστικών επιτροπών από την αντιπολίτευση. Και θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να εξηγήσει αυτή του τη στάση. Όχι σε μας, θα πρέπει να την εξηγήσει πρώτα απ' όλα στους συγγενείς των θυμάτων, που με τα αιτήματά τους, με τις εκκλήσεις τους, με τη μήνυση που κατέθεσαν, απαιτούν να γίνει σε βάθος έρευνα και σε βάθος χρόνου για τις αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών. Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί η πρότασή σας και η στάση σας και η πρόταση που καταθέσαμε δεν τέριαζε στις μικροπολιτικές σας σκοπιμότητες και στους τακτικισμούς σας να περιορίσετε την έρευνα όχι στο τι πραγματικά συνέβη, αλλά στο τι συμφέρει. Αυτή είναι η ουσία και αυτό το έχουν καταλάβει όλοι πλέον και σήμερα επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά και με την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, και κυρίως με όλη αυτή τη στάση εξοραϊσμού της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα των σιδηροδρόμων. Το πρόβλημά σας λοιπόν δεν είναι ιδιαίτερα, κύριοι και κυρίες του ΠΑΣΟΚ, η Εξεταστική Επιτροπή γενικά. Το πρόβλημά σας ήταν η Εξεταστική Επιτροπή του ΚΚΕ. Με το συγκεκριμένο περιεχόμενο που αυτή έχει, με τις συγκεκριμένες ευθύνες που ερευνά, γιατί στις ευθύνες αυτές βλέπετε και το δικό σας εαυτό. Και αφού περιμέναμε λοιπόν τρεις μήνες, ήρθαν οι προτάσεις για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, τις οποίες εμείς ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα υπερψηφίσουμε, γιατί σε αντίθεση με εσάς, εμείς ζητάμε να εξεταστεί κάθε πλευρά. Και τι βλέπουμε από αυτές τις πολυαναμενόμενες προτάσεις? Ότι οι ευθύνες που αποδίδονται είναι μόνο για κακοδιαχείριση στην εκτέλεση της σύμβασης, εξού και το πλημέλημα της παραβίασης καθήκοντος και η απιστία για τον κύριο Καραμαλή, και δεν αποδίδεται καμία ευθύνη για το έγκλημα αυτό καθεαυτό. Και επειδή μας παρακολουθεί και κόσμος που ενδεχομένως να μην ξέρει νομικά, να το πούμε και λίγο πιο απλά.
Είναι σαν να έχεις έναν ασυνείδητο οδηγό που να έχει προκαλέσει ένα θανατηφόρο ατύχημα και εσύ να τον εγκαλείς για το αν πλήρωσε τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλιση ή αν έκανε παράνομο παρκάρισμα. Να εξεταστούν και αυτά, εμείς λέμε. Αλλά το έγκλημα αυτό καθεαυτό στοιχειοθετείται με άλλου είδους ευθύνες ποινικές, τις οποίες εμείς θέλουμε να ερευνηθούν. Σε αντίθεση με εσάς. Να λοιπόν ποια είναι η διαφορά μας. Εσείς θέλατε ένα πυροτέχνημα και τελικά καμία αναζήτηση ευθυνών από τη Βουλή ή το πολύ πολύ αυτές οι ευθύνες να περιοριστούν στη διαχείριση μιας σύμβασης. Εμείς θέλαμε και θέλουμε ολόπλευρη έρευνα όλων των πολιτικών και ποινικών ευθυνών για να πάρουν επιτέλους απαντήσεις οι συγγενείς των θυμάτων αλλά και όλη η ελληνική κοινωνία, για να τιμωρηθούν οι ένοχοι και το πιο σημαντικό, να δούμε τι φταίει για αυτά τα ατυχήματα που εξακολουθούν να συμβαίνουν και εξακολουθούν να τίθενται σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο εκτροχιασμός του τρένου πριν 2 μέρες στην Πάτρα, για το οποίο μάλιστα σήμερα υπάρχει και εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση. Και δείτε τι καταγγέλουν οι εργαζόμενοι στον προαστιακό της Πάτρας για τον εκτροχιασμό. Ότι από το 2003 είναι το βάθος χρόνου που λέτε ότι δεν θέλουμε, γιατί δήθεν θα υπάρχει διάχυση ευθυνών. Από το 2003 υπάρχει, χρησιμοποιούνται τρένα και σειρμοί που είναι ακατάλληλα και ασύμβατα με τον ελληνικό κανονισμό ασφάλειας και επικοινωνούν μόνο με τον ελβετικό κανονισμό ασφάλειας. Να μην ερευνηθούν αυτά όταν κινδυνεύουν οι ανθρώπινες ζωές. Εμείς λέμε ναι, να διερευνηθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Εσείς τι λέτε, και ιδίως το ΠΑΣΟΚ? Όχι, γιατί έθεσε το εξής δίλημα το ΠΑΣΟΚ την προηγούμενη φορά. Σήμερα πήγε και αυτό λίγο να το αμβλύνει. Ποιο δίλημα? Η δική μου προανακριτική επιτροπή με το κολοβό περιεχόμενο που είναι και καταδικασμένη εκτός όλων των άλλων, ή τίποτα? Καμία συζήτηση. Καμία σύσταση επιτροπής. Σήμερα μάλιστα πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης λέει έπρεπε να την αποσύρει το ΚΚΕ. Δηλαδή, σε επίπεδο Βουλής, καμία συζήτηση, καμία έρευνα, συγκάλυψη, προκειμένου να μην αναδειχθούν οι δικές τους ευθύνες. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, σύντομα με το εξής. Έγινε και σήμερα συζήτηση για το άρθρο 86 του Συντάγματος, το νόμο περί ευθύνης υπουργών, και μάλιστα ο κύριος Φάμελος είπε ότι υπάρχει ο κίνδυνος αμνίστευσης υπουργών, επειδή βάσει του συντάγματος και βάσει του κανονισμού της Βουλής δεν μπορεί να επανέλθει η Βουλή για το ίδιο ζήτημα και με τα ίδια πραγματικά περιστατικά. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Εμείς τον είχαμε πει και από την προηγούμενη φορά. Κάποιοι τον ανακαλύψανε τώρα. Αυτός ο κίνδυνος από πού προέκυψε? Προέκυψε στη βάση μιας συνταγματικής διάταξης. Δεν είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή, είναι γραμμένο στο Σύνταγμα. Ένα Σύνταγμα και μία διάταξη που την ψήφισαν μαζί Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και που στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση, στην πρόταση του ΚΚΕ που είπαμε ότι πρέπει να καταργηθεί για να μην είναι μόνο στην ευχέρεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας η δίωξη σε βάρος υπουργών, όλοι σας δεν είπατε τίποτα. Αρνηθήκατε το αίτημα για κατάργηση αυτής της διάταξης και έρχεστε τώρα και το παίζετε θύματα ενώ είστε θύτες για αυτό το ζήτημα. Ευτυχώς, ξαναλέω, που υπάρχει η πρόταση του ΚΚΕ, η Εξεταστική Επιτροπή. Βεβαίως δεν τρέφουμε μεγάλες προσδοκίες, όμως μέσα από αυτή την επιτροπή μπορούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να έρθει στο φως η αλήθεια.